Όλα τα ρεκόρ σπάει η βενζίνη μέρα με την ημέρα, καθώς έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και η πορεία προς τα επάνω συνεχίζεται. Πώς θα αντιμετωπίζουν το κλίμα ακρίβειας οι οδηγοί? Μια γουλιά. Δηλαδή? 20 ευρώ η γουλιά, η γκαζά, 20 ευρώ η γκαζά. Παλιά πώς το βάζατε? Το γέμιζα. Τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Τι, θέλει ένα κατοστάρικο το πράγμα να γεμίσει. Λοιπόν, ένα κατοστάρικο δεν έχουμε λεφτά. Πόσο βάλαμε, 50. Βάλατε όμως, έτσι? Έβαλα. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, για να προλάβω. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση των τιμών? Πολύ ψηλές. Πολύ ψηλές. Ναι. Εσείς περιορίζετε τις μετακινήσεις σας στα απαραίτητα? Σωστά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, μέχρι το τέλος της εβδομάδας η τιμή της βενζίνης ίσως φτάσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Τι βενζίνη βάζετε τώρα? Το μηχανάκι χωράει 4 λίτρα και πάει σε 7 ευρώ με την απλή. Σε σχέση με παλαιότερα βάζετε λιγότερη βενζίνη? Όχι, την ίδια βάζω, γιατί με τη δουλειά αυτή τώρα τι να βάζουμε, μισό τεπόζιτο. Σας έχει αυξήσει πάρα πολύ το κόστος των μεταφορικών, η αύξηση? Σίγουρα, αυτό είναι στη δουλειά πάνω, οπότε λογικό να έχει αυξηθεί το κόστος. Σήμερα πόση βενζίνη θα βάλουμε? 3 ευρώ θα βάλουμε. Πόση βάζαμε παλιά? 5 σίγουρα. Πώς το βλέπετε τώρα με την αύξηση? Πολύ άσχημα τα πράγματα για όλους. Εσείς έχετε και δίκλο που είναι και πιο οικονομικό. Μάλιστα. Και τα 3 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για τίποτα. Έχετε περιορίσει δηλαδή τις μετακινήσεις σας ουσιαστικά στα πολύ στο κέντρο? Σίγουρα, όχι όπως πρώτα. Και με το μηχανάκι και γι' αυτό το έχουμε, για να μπορούμε να μετακινούμαστε και καλύτερα. Το αυτοκίνητο με 10 ευρώ πλέον δεν κάνει τίποτα. Άρα σαν εντελώς απαραίτητα, έτσι, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Όχι, καθόλου. Και τώρα νοσοκομείο ήμουνα και πάω σπίτι.